Καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή χωρίς χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι HTV με έναν εκλεκτό καλεσμένο στο πρώτο μέρος εκπομπής σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2020. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή χωρίς χρώμα. Καλησπέρα και σε εσάς και στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Πάμε σε ένα διπλό πλάνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πρόεδρε, θέλω να πεις κάτι. Είμαστε Σεπτέμβριος του 2015. Μετά από 23 χρόνια, η Ένωση Κεντρών μπαίνει στη Βουλή με 3,43% και 9 βουλευτές. Θα είναι παρόν ο Βασίλης Λεβέντης στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Η Ένωση Κεντρών είναι ο κεντρός χώρος. Και ο κεντρός χώρος έχει αποδείξει ότι είναι επτάψυχος. Επομένως, θα υπάρχει η Ένωση Κεντρών και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχουμε και είσοδο στο Κοινοβούλιο. Τώρα, πρόεδρε, θέλω να πεις κάτι. Τι έφταξε 7 Ιουλίου του 2019 και η Ένωση Κεντρών βρίσκεται εκτός Βουλής? Δύο πράγματα έφταξαν. Πρώτον, οι 5 βουλευτές που με προδώσανε και φύγανε και οι οποίοι παρουσιάζονταν από τα ΜΜΕ ως διαρροές, ως φιλορροές, ως διάλυση του κόμματος, διαφήμιζαν τις αποστασίες οι εφημερίδες της δεξιάς και οι εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρουσίαζαν ότι διαλύεται η Ένωση Κεντρών αφενός και επηρέασε τον κόσμο αυτό και αφετέρου ότι στο πεντάμινο πριν τις ευρωεκλογές δεν με παρουσίασε κανένα κανάλι. Μάλιστα. Όταν λέμε κανένα, εννοούμε απολύτως κανένα, ούτε ο Sky, ο Αντένα 8 λεπτά, η ΕΡΤ έκανε 1-2 εμφανίσεις, αλλά είχε μηδενική ακροματικότητα λόγω του ότι είχε ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΡΤ. Όσες φορές και να εμφανίζεται ένας πολιτικός στην ΕΡΤ, είναι άχρηστο, όπως τώρα που είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας η ΕΡΤ. Είναι σαν να είναι κομματόσκυλα όλη της Νέας Δημοκρατίας. Τότε ήταν όλοι κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η όποια εμφάνιση δεν είχε αποτέλεσμα. Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης έκανε λάθη. Όταν ήταν μέσα στη Βουλή, έκανε λάθη ο Βασίλης Λεβέντης. Ακούστε, αλάνθαστος δεν είναι κανένας. Αλλά όταν έχουν βγει βουλευτές με λίστα, 9 βουλευτές με λίστα, και φεύγουν και πάνε άλλος ΠΑΣΟΚ, άλλη Νέα Δημοκρατία, άλλη ΣΥΡΙΖΑ. Τι λάθη. Αυτά είναι η προδοσία του βουλευτή. Μάλιστα. Αυτούς όμως τους βουλευτές, λέει ο κόσμος, πρόεδρε, εσείς τους επιλέξετε. Ναι, εσείς τους βάλατε στη λίστα. Ναι, και την Παπακώστα που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, την είχε επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκείνη πρόδωσε και έφυγε. Και τον Παναγούλη που είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Και το Σακελαρίδη που είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε και η Κατριβάνου που είχε επιλέξει ο Τσίπρας έφυγε. Θέλω να πω, παρουσιάζεται μία ομάδα βουλευτών πάντα που για διάφορους λόγους, είτε φιλοδοξιών, είτε δελεασμού από διάφορες πλευρές και υπάρχουν προδοσίες, αποστασίες. Τώρα, ο Γεώργιος Παπανδρέου δηλαδή όταν του φύγανε 70 βουλευτές το 65. Ήταν το λάθος που είχε κάνει και τους είχε επιλέξει. Μάλιστα. Αλλά ήταν τα ανάκτορα, οι ΕΡΕ, οι Αμερικανοί, ο δάχτυλος που υπήρχε, που δεν θέλανε να υπάρχει μια κεντρώα κυβέρνηση στη χώρα. Σαφής ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης, πάντα τα λέει έξω από τα δόντια. Θέλω να πεις, πρόεδρε, κάτι άλλο. Να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν. Είμαστε 26 Μαΐου 2019, έχουμε τις ευρωεκλογές. Μετά έχουμε τις βουλευτικές εκλογές 7 Ιουλίου του 2019. Ανάμεσα στο διάστημα αυτό, από το πρώτο αποτέλεσμα ευρωεκλογών, πολλά στελέχη σου φιλορροούν. Αξιόλογα στελέχη. Ήταν δεξιά, λόγο είναι αυτό. Πολλά στελέχη το 2015. Και κατεβήκανε και με άλλα ψηφοδέλτια. Ακούστε, το 2015 που μας πλησίασαν πολύ, μας πλησίασαν γιατί είχε μία άνοδο το κόμμα. Δεν πιστεύανε στον κεντρό χώρο, δεν ήταν κεντρώοι. Και μας πλησίασαν σφετεριστικά για να εκλεγούν βουλευτές. Επειδή παρουσίαζε, σας επαναλαμβάνω, κάποια άνοδο τότε η Ένωση Κεντρών. Αξία έχει να είσαι με ένα κόμμα όταν έχει κάθοδο για να το κρατήσεις στη ζωή και να το ενισχύσεις. Στην άνοδο είναι πολύ αρουραίοι κοντά.
Και εδώ η Ένωση Κεντρών είχε ένα πρόγραμμα και ορισμένα πράγματα για ποινικοποίηση του ρουσφετιού, για μείωση του αριθμού των βουλευτών, για μείωση των μετακλητών υπαλλήλων, για παρουσία εισαγγελέως διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών στις μεγάλες συμβάσεις και στα μεγάλα δημόσια έργα. Είχαμε δηλαδή την απλή αναλογική, που τη θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής αλλαγής στον τόπο. Όσοι λοιπόν είχαν έρθει στην Ένωση Κεντρών, πρέπει να είχαν έρθει και αυτά τα πράγματα. Πηγαίνοντας στα άλλα κόμματα, που συνέχιζαν και παίρνανε θαλασσοδάνεια, κλεψιές, ενισχυμένες αναλογικές, δοσοληψίες παράνομες και όλα αυτά. Δι' αυτού του τρόπου απέδειξαν ότι κακώς είχαν έρθει σε ένα τίμιο κόμμα. Μάλιστα. Πάμε πρόεδρε στο σήμερα. Είμαστε βράδυ, είμαστε 27 Απριλίου 2020, μετά τις 11.30 το βράδυ, που είναι η εκπομπή. Θέλω να πεις, πρόεδρε, κάτι που ρωτάει πάρα πολύ ο κόσμος. Βλέπεις μόλις αυτές τις εντάσεις, τα επεισόδια μεταξύ κράτους, εκκλησίας, το Πάσχα, δοκιμάστηκε η σχέση και δοκιμάζεται η σχέση κράτους-εκκλησίας? Δεν νομίζω. Εγώ την εκκλησία τη σέβομαι, αλλά η εκκλησία έχει κάνει και αυτή τα λάθη της. Οι παπάδες και οι μητροπολίτες πολιτεύονται κι αυτοί σε πολλές περιφέρειες που εγώ γνώρισα πολλούς και οι οποίοι στηρίζαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα σας πω στις Πρέσπες, στο θέμα της Μακεδονίας. Έδωσα μεγάλα αγώνα στη Βουλή για να μην περάσουν οι Πρέσπες. Τότε πολλοί με είχαν πάρει τηλέφωνο, μα σύλλογοι ομογενών από την Αμερική, μα μητροπολίτες, μα σύλλογοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από παντού, ότι είναι στο πλευρό μου. Μετά τους είδα όλους αυτούς να στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Τους λέω, μετά τις εκλογές τους είδα και λέω, ο Μητσοτάκης λέω, είναι υπέρ των Πρεσπών. Από ό,τι είδατε, λέω, σας πούλησε, δεν μιλάνε. Άρα και οι Μητροπολίτες είναι ένας θεσμός κοσμικός. Πάντως, εγώ πιστεύω στην Εκκλησία σαν θεσμό, σέβομαι τους θεσμούς της Εκκλησίας, αλλά αυτοί που είναι κοσμικοί εκπρόσωποι, ο Μητροπολίτης θέλει και αυτός Μερσεντές, θέλει και αυτός να είναι άρχον, θέλει, άμα πάτε σε οποιοδήποτε νομό πάτε στην Καβάλα, Μητροπολίτης, βουλευτές και δήμαρχοι είναι πρώτοι και καλύτεροι σε όλες τις δεξιώσεις. Τι θα τους κάνω, αυτοί είναι κοσμικοί. Ο Χριστός σε ένα γαϊδουράκι μπήκε. Δεν μπήκε στη Μερσεντές. Λοιπόν, έχουν στραβώσει πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει στραβώσει μόνο η πολιτική. Δηλαδή, πρόεδρε, θα ήταν κακό, δηλαδή, να μεγάλη Παρασκευή που λέει ο κόσμος τώρα. Εγώ μεταφέρω τα μηνύματα του κόσμου. Να περνάει ο επιτάφης από κάτω, ο παπάς, δύο πιστοί. Μα συγγνώμη, για λόγους υγείας. Ένα λεπτό. Πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης δεν είναι τρελός. Δηλαδή, δεν απαγόρευσε τον επιτάφιο γιατί είναι αντίχριστος. Όχι, και ο κόσμος στα μπαλκόνια και να πετάει τα λουλούδια και τα λοιπά στην περιφέρεια. Εντάξει, στα μπαλκόνια ο καθένας μπορεί. Άλλο λέω, που δεν επιτράπει να ακολουθήσει να γίνουν λιτανίες. Όχι, λιτανία με κόσμο. Δηλαδή, μόνο επιτάφιος. Με ένα παπά, δύο πιστούς, να μεταφέρουν τον επιτάφιο. Διότι εφοβείται ο Μητσοτάκης, έτσι δήλωσε. Ναι. Και οι γιατροί, ο Τσιόδρας και αυτοί, φοβούνται ότι θα μαζευτεί κόσμος. Και τελικά, αντί να έχουμε θεία λατρεία, θα έχουμε μεταδοτικότητα ενός μικροβίου, του οποίου το φάρμακο δεν έχει βρεθεί ακόμη. Να έχουμε λογική. Πάμε στην υγειονομική κρίση. Εγώ νομίζω ότι και οι σοβαροί ιεράρχες, κατά την άποψή μου, οι σοβαροί ιεράρχες συμφώνησαν με αυτό. Οι σοβαροί. Αρχικά είχαν βέβαια κάποιες επιφυλάξεις, γιατί οπωσδήποτε στην Εκκλησία το παν, το κεφάλαιο μιας Εκκλησίας είναι η πιστή της. Μάλιστα. Όταν οι πιστοί δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε, πρόεδρε, στην υγειονομική κρίση. Θέλω να πει, στην υγειονομική κρίση τα πήγε καλά η κυβέρνηση. Τι πιστεύεις? Πώς? Τα πήγε καλά η κυβέρνηση. Έδειξε αντοχές στο ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούστε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σύστημα υγείας. Γι' αυτό κλείσανε και τον κόσμο στα σπίτια, διότι φοβούνται ότι ήταν ανεπαρκές το σύστημα υγείας. Και αυτές οι προσλήψεις που κάνανε, 3.500 άτομα νομίζω πήρανε,
τους πήρανε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, τους πήρανε χωρίς αξιολόγηση. Μάλιστα. Πρόεδρε, και όταν παίρνεις ένα γιατρό χωρίς αξιολόγηση, μπορεί να έχει ένα πτυχίο ιατρικής, μάλιστα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ιατρικές σοβαρές. Τώρα, πρόεδρε, η πανδημία καλά κρατήσει στην Ελλάδα, όπως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, μας είχαν πει θα βγούμε από τα σπίτια έξω 27 Απριλίου, έγινε τώρα 4 Μαΐου. Βλέπεις να κρατάει ακόμα η απαγόρευση κυκλοφορίας και μετά τις 4 Μαΐου. Γιατί κάποια στιγμή θα βγει ο κόσμος έξω, έτσι. Φοβούνται πολλοί οι γιατροί. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω σε όλες τις δηλώσεις που τους βλέπω στις τηλεοράσεις, φοβούνται ότι αυτό το πείραμα επιστροφής στην κανονικότητα μήπως έχει μετάδοση της νόσου σε άρα λοιπόν πρέπει να μείνει μέσα ο Έλληνας, δηλαδή μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Όχι, για να πάμε στην κανονικότητα. Εγώ εξ αρχής ήμουνα κατά αυτού που έκανε ο Μητσοτάκης, κατά της καθολικής απαγόρευσης. Εγώ ήμουνα υπέρ μιας ήπιας κατάστασης, αυτοπεριορισμού, αλλά σε κάθε νομό να λειτουργούν 2-3 μεγάλα εστιατόρια, ένας χώρος να μπορείς να κάνεις ένα περίπατο, με έλεγχο, χωρίς συνοστισμούς. Δηλαδή να εξασφαλίζαμε ένα μίνιμουμ ζωής σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, χωρίς συνοστισμό. Ενώ με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης, σε μια βραδιά τα κατέβασε όλα, αυτά δυσκολεύουν πολύ την επιστροφή στην επανεκκίνηση. Την επανεκκίνηση δυσκολεύουν. Διότι βγαίνοντας ο κόσμος έξω μπορεί να κολλήσει τώρα αυτό που απέφυγε τότε. Μάλιστα. Πρόεδρε, επειδή τα λες πάντα έξω από τα δόντια. Επειδή τα λες πάντα έξω από τα δόντια, πιστεύεις ότι η υγειονομική κρίση θίγει κάποια δικαιώματα του ανθρώπου σε όλο τον πλανήτη? Τα θίγει. Η κρίση η υγειονομική. Υγειονομική. Αν κρύβει. Αν θίγει κάποια δικαιώματα. Σίγουρα θίγει, αλλά το επιχείρημα είναι ότι τα θίγει για να μην μεταδίδεται η ασθένεια. Είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Δεν μπορεί, δεν τα θίγει γιατί τρελάθηκαν όλοι οι πρωθυπουργοί σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μία... Βλέπω στο ίντερνετ κάποιες τρέλες. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει κορονοϊός και σκοπός είναι να μπει τσιπάκι σε όλους, να μας κατευθύνει μια παγκόσμια δικτατορία και διάφορες τρέλες. Μην φτάσουμε στην τρέλα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Εγώ πάντα σαν Βασίλης Λεβέντης εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Γιατί σήμερα πολλά κόμματα έχουν ακροδεξιές τάσεις, αριστερές τάσεις, τρέλες. Έχουμε πολλά πράγματα και η τρέλα σήμερα πουλάει. Σήμερα πουλάει η τρέλα. Αν βγαίνει, δηλαδή χιλιάδες γιατροί είναι υπέρ του περιορισμού. Ένας βγήκε και είπε ότι δεν έπρεπε να γίνει περιορισμός και γράφει το ίντερνετ όλο γι' αυτόν. Δεν είναι πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε, λένε οι ειδικοί πρόεδροι, ότι μετά την υγειονομική κρίση ακολουθεί μια μεγάλη οικονομική κρίση, με μια έφεση γύρω στο 10-12% και ανεργία που μπορεί να πλησιάσει και το 20% στην Ελλάδα. Τι βλέπεις να συμβαίνει μετά την υγειονομική κρίση? Το κακό είναι ότι αυτά τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα φάνε πάλι τα κομματόσκυλα. Δεν θα πάνε σε σωστές μεριές να θεμελιώσουν το αύριο της οικονομίας, να γίνει ένας ανασχεδιασμός της οικονομίας, γιατί είναι και μια ευκαιρία τώρα μετά την πάυση αυτή των 2 μηνών, πόσο είναι, μακάρι να είναι μόνο 2 μηνών, είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε μια Ελλάδα από την αρχή. Δεν θα το δει έτσι ο Μητσοτάκης, αλλά θα το δει σαν στήριξη του κομματικού κράτους. Θα το δούνε ήδη με διορισμούς συμμετέρων. Ήδη αυτό που κάνανε με τα βάουτσερ δείχνει την αρπακτική του διάθεση. Πώς το είδες αυτό, πρόεδρε, με την κατάργηση της τηλεκατάρτισης επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών με τα 80 εκατομμύρια ευρώ στα βάουτσερ? Πώς το είδες αυτό? Σκάνδαλο. Προφανές σκάνδαλο. Αντί να τα μοιράσουν, στους δικαιούχους, τα δώσανε, δίνανε κατά 60-70%, τα δίνανε σε 5, να μην πω τώρα, να μην τους χαρακτηρίσω. Μάλιστα. Τώρα. Αυτό είναι, δείχνει το ήθος της δεξιάς, ότι είναι πάντα αμετανόητη και ίδια. Τώρα. Δεν αλλάζει. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και εκείνος γιωματοσκάνδαλα
Και εκείνος έλεγε θα πατάξει τη διαπλοκή, τα κανάλια οι ίδιοι τα έχουν που τα είχαν και πρώτα. Ο Τσίπρας δεν έλεγε θα πατάξει τη διαπλοκή. Μετά το αλλαγή Τσίπρα οι ίδιοι δεν έχουν τα κανάλια που είχαν και πρώτα. Η ΜΚΟ, ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα κυνηγήσει τις ΜΚΟ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οι ίδιοι δεν έχουν τις ΜΚΟ που τις είχαν και πρώτα. Άρα εδώ έχουμε μια εγκληματικότητα και ένα έσχος που όποια κυβέρνηση και να υπάρχει το συνεχίζει. Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε, υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που μιλάει για 100.000 κλειστές επιχειρήσεις, για 250.000 ανέργους. Συμφωνείς με αυτήν την έρευνα εσύ? Είναι πολλοί κόσμος που δεν θα αντέξει στα νέα δεδομένα, γιατί αυτό που λένε ένα δύο τους είναι το 25% ως δάνειο του τζίρου, του περσινού τζίρου. Αυτό δεν είναι, όσα λεφτά και να πέσουνε, όταν έχει νεκρώσει το μαγαζί σου ή η επιχείρησή σου και όταν η δουλειά πάει σε μεγάλα χέρια, γιατί αυτό που θα συμβεί από αυτή την αλλαγή είναι ότι οι τζίροι θα πάνε στους ισχυρούς και μεγάλους και θα εκμηδενιστούν οι μικρομεσαίοι. Ό,τι και να δώσεις στο μικρομεσαίο, ό,τι φυλή ζωής, ό,τι οξυγόνο και να δώσεις, χαμένο θα πάει. Και αυτά τα 800 τώρα μην μου πείτε ότι σώζουν κανένα, ή τα 600 ή τα 300 ευρώ στους... Πάντως, πρόεδρε, αυτά τα θεωρεί ο κόσμος ασπιρίνη. Θίγονται εργαζόμενοι, θίγονται επιχειρήσεις, περιμένουμε την αυριανή μέρα ποια θα είναι, για να δούμε πάλι το τοπίο πότε θα λειτουργήσει στην Ελλάδα και πότε θα έρθουμε πάλι στην κανονικότητα. Όποια και να είναι η αυριανή μέρα, οι μεγάλοι θα φάνε την πίτα και οι μικροί θα μείνουν άνεργοι και δυστυχισμένοι. Τώρα, είναι η μοίρα αυτό, της Ελλάδος είναι αυτή. Μάλιστα. Αυτό, πρόεδρε, του Τραμπ που λέει ότι να επανέλθουμε άμεσα στην κανονικότητα, να ανοίξουμε την οικονομία, πώς το βλέπεις αυτό στην Αμερική? Είναι και αυτό μία εκδοχή, αλλά έχει τον κίνδυνο να έχει θανάτους. Η Αμερική είναι μια καπιταλιστική κοινωνία που μπορεί να προτιμούν μια κινητική της οικονομίας και ας έχουν θανάτους. Μάλιστα. Στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να περάσεις. Τέτοια λογική. Πάμε σε μια άλλη κουβέντα, μια λέξη. Μνημόνια, πρόεδρε. Πιέζουν αυτή τη στιγμή Ολλανδοί, πιέζουν οι Φιλανδοί για νέα μνημόνια. Το βλέπεις αυτό στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, η αλήθεια ποια είναι? Ότι όσοι φωνάζουν για κορονομόλογο, για δώστε λεφτά, δεν λένε στη Μέρκελ, δώσε λεφτά, άνοιξε το πουγγί σου να δώσεις. Τι εννοούν? Ότι οι πιο ισχυρές οικονομίες πρέπει να βοηθήσουν τις ασθενέστερες. Αυτό εννοούν. Το ζήτημα είναι εμείς η Ελλάδα, αν είχαμε μια ισχυρή οικονομία, σαν την Ολλανδία, θα δεχόμασταν να βάλουμε εμείς τις εγγύησεις, να βάλουμε εμείς πλάτη για να παίρνει λεφτά η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, χώρες άσωτες, χώρες που λειτουργεί ο λαϊκισμός, που υπάρχουν πολιτικοί απατεώνες που τάζουν, υπόσχονται, διορίζουν. Άρα τι προτείνεις, πρόεδρε, ως ένας κέντρων, τι προτείνεις? Εγώ προτείνω πάντα νοικοκύρεμα. Εγώ πάντα και το 2009 που πρόκυψε η ιστορία των μνημονίων, εγώ δεν ήμουνα υπέρ του να υπογράψουμε μνημόνια. Ήμουνα υπέρ του να κάνουμε εθελοντική λιτότητα. Εμείς να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα με μια οικουμενική κυβέρνηση να κάνει εθελοντική λιτότητα. Δηλαδή να σταματήσουν οι πρόωρες συντάξεις, να σταματήσουν οι συντάξεις των τυφλών που δεν είναι τυφλοί, να σταματήσουν οι διορισμοί, να σταματήσουν τα έσχη, οι κλεψιές, τα θαλασσοδάνεια, όλα αυτά. Μάλιστα. Και να νοικοκυρευτούμε. Τώρα. Ενώ εμείς θέλαμε να συνεχιστεί η κρεπάλη και απλώσαμε το χέρι και υποθηκεύσαμε για 99 χρόνια όλη μας την περιουσία την εθνική. Δηλαδή τώρα προτιμήσαμε να διατηρηθεί η σιαπίλα και η πελατειακή σχέση και η συναλλαγή και να υποθηκευτεί η χώρα για 99 χρόνια. Δηλαδή τα τρισέγγωνα. Μάλιστα. Τώρα, η παραφιλολογία που έχει αρχίσει, πρόεδρε, και ακούγεται σε πάρα πολλά έτσι, στέκια για πρόωρες εκλογές. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πώς το βλέπεις εσύ? Είναι στην Ελλάδα γίνονται εκλογές όποτε συμφέρει τον κάθε πρωθυπουργό. Όπως το 9. Το 9 έλεγα εγώ θα γίνουν εκλογές. Είχαν ξαναγίνει το 7. Λέγανε όχι, τρελώσε, δεν θα γίνουν. Δηλαδή αφήνουν την καρέκλα, μου λέγανε όλοι. Αφήνουν την κουτάλα. Αφού έχουν 2 χρόνια ακόμη, δεν φεύγουν, μου λέγανε εμένα. Και όμως ήρθε η ώρα, το 9, ο Καραμαλής, ο Κώστας προκήρυξε εκλογές. Το ίδιο και με τον Τσίπρα τώρα. Λέγανε ο Τσίπρας θα φτάσει μέχρι Οκτώβριο του 19.
Ούτε μια μέρα δεν θα χαρίσει, λέγανε. Όμως τον Ιούνιο έκανε εκλογές. Και γιατί έκανε? Γιατί αν άφηνε για Οκτώβριο θα υφίστατο ακόμη μεγαλύτερη πτώση και ήττα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται όποτε βολεύει τον κάθε πρωθυπουργό. Επειδή λοιπόν τώρα έχει ο Μητσοτάκης όλα τα κανάλια, έχει βάλει όλους τους δημοσιογράφους να τον λιβανίζουν. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι πληρωμένοι και εξαγορασμένοι. Τώρα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Μητσοτάκη, πρόεδρε, να ξαναβγεί, αν και πιστεύω ότι ο λαός έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι οι Μητσοτάκηδες είναι πάντα μετανόητοι και οι ίδιοι. Είναι οι παλιοί αποστάτες, οι προδότες του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν αλλάζουν οι Μητσοτάκηδες. Θα μου πεις, αυτός είναι γιος. Γιατί να φταίει ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα? Γιατί σώει πάει το Βασίλειο. Μάλιστα. Το πρόεδρε, Βασίλειο σώει πάει. Επειδή έχουμε ακριβώς μισό λεπτό, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμά σου για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμά σου? Και η επόμενη μέρα είναι, πιστεύω, ότι αυτά που λέγει η Ένωση Κεντρών, μείωση του αριθμού των βουλευτών, ποινικοποίηση του ρουσφετιού, να μην γίνονται ρουσφέτια, να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι άξιοι, να με σταματήσουν οι διορισμοί στο δημόσιο και να δοθούν κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλάβουν αυτές εργαζομένους, όχι να προσλαμβάνονται όλοι στο δημόσιο. Οι καθαρίστριες γιατί θέλουν στο δημόσιο και δεν θέλουν σε ιδιωτική επιχείρηση? Γιατί υπάρχει νοοτροπία του στο δημόσιο, αράζεις. Πρόεδρε. Μετά, δάνεια, συναλλαγές, εντολές στις τράπεζες, δώστε δάνειο σε αυτούς, σε αυτούς μη δίνετε. Όλα αυτά τα έσχη πρέπει να σταματήσουν και η νεολαία πρέπει να πάρει στα χέρια της τη χώρα. Πάντα. Όσο αφήνει νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος να υπάρχουν, θα είναι η νεολαία πάλι με ένα ειστήριο, με ένα ειστήριο να φεύγει για Γερμανίες και για Καναδά. Θα ήθελα πρώτα να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή αποψινή παρουσία σου εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι. Να είστε καλά, την αγάπη. Πάντοτε τυφώνας, πύρινος ο λόγος του Βασίλη Λεβέντη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ και είπαμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα στην εκπομπή.